βοήθεια του Θεού, αγαπητοί μου, εισερχόμεθα εις το τρίτο βιβλίο των βασιλειών, αφού εντελείωσε το δεύτερο, στο οποίο αναφέρεται όλη η ιστορία του Δαβίδ. Τώρα, εις το τρίτο βιβλίο των βασιλείων, έχουμε κυρίως την βασιλεία του Σολομώνου. Έτσι, εις το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται η ανάδειξη του Σολομώντος ως βασιλέως και αφίσβετα ο θάνατος του Δαβίδ. Και μέσα στο βιβλίο αυτό φαίνεται όλη η δόξα και η λαμπρότης της βασιλείας του Σολομώντος. Τα δύο βιβλία, τρίτο και τέταρτο βασιλείων, καταλαμβάνουν μία περίοδο χρονική από το 972 π.Χ. όταν εχρίστη βασιλεύσε ο Σολομών, έως το 586 π.Χ. που εχμαλωτήθηκε από τους Βαβυλωνίους και των νότιων βασίλειων του Ισραήλ, και συνεπώς κλείεται μία περίοδος στα δύο αυτά βιβλία γάμα και δέλτα βασιλείων 400 περίπου ετών. Σε αυτή την περίοδο που περιγράφεται στα δυο αυτά βιβλία βλέπει κανείς την δόξα της βασιλείας ή τον κολοφόνα της, αλλά και την αθλειότητα και το ξέφτισμα της βασιλείας και του Ισραήλ γενικά και του βασιλείου του Ιούδα, αφού βεβαίως έχει χωριστεί πλέον σε δύο βασίλεια, σε ένα κατάντημα φοβερό, ώστε να κλείεται όλη αυτή η ιστορία με μία αθλειότητα. Συγγραφεύς θεωρείται ότι είναι ο προφήτης Ιερεμίας, ο οποίος βεβαίως έζησε κατά τα χρόνια της εχμαλωσίας. Συνέλεξε υλικών και κατέγραψε όλα εκείνα τα οποία μας καταγράφει στα δύο του αυτά βιβλία, τα οποία πρέπει να σας πω παλαιά ήταν ένα βιβλίο, αλλά για λόγους τεχνικούς, επειδή το ογκώδες το εχώρισαν στα δυο, γι' αυτό λέγεται γάμα και δέλτα βασιλείων. Ο σκοπός των βιβλίων αυτών είναι ο εξής. Δεν είναι καθαρά ιστορικό. Ποτέ ο Εβραίος δεν κάνει καθαρή ιστορία με την έννοια που την εννοεί ο Έλληνας συγγραφέας, ο Έλληνας ιστορικός. Αλλά η ιστορία που θα γράψει ο Εβραίος συγγραφέας πάντοτε έχει οικοδομητικόν χαρακτήρα και αποκαλυπτικόν χαρακτήρα. Δηλαδή, θέλει να δείξει πώς ο Θεός μπαίνει μέσα στην ιστορία. Δηλαδή, ο Εβραίος συγγραφέας πάντοτε φιλοσοφεί, θεολογεί καλύτερα, επί της ιστορίας. Και θέλει να δείξει ότι όταν ο λαός ή ένα πρόσωπο βαδίζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε ο Θεός ευλογεί. Όταν όμως ο λαός ή ένα πρόσωπο απομακρύνονται από τον Θεό, τότε βεβαίως έρχεται η τιμωρία. Γι' αυτό πάντοτε ο Εβραίος θεολογώντας δεν τον ενδιαφέρει να γράψει τα ιστορικά γεγονότα με την αλληλουχία που θα έγραφε ένας Έλληνας ιστορικός, ούτε με την απόλυτη ιστορική ακρίβεια από πλευράς χρονικής. Αλλά όταν όμως γράφει τα γεγονότα, είναι αξιοθαύμαστη η ακρίβεια του συγγραφέως, διότι ουδέποτε φύλλα πρόσωπα τα παρουσιάζει όπως περιπίν τον Δαβίδ ή τον Σολομώντα, που είναι και φορείς της επαγγελίας του Θεού για το Μεσσία, ουδέποτε τα παρουσιάζει τα πρόσωπα αυτά μόνο με ένα φωτοστέφανο. Αλλά δεν διστάζει να δείξει και τα μελανά τους σημεία. Και ενθυμίστε από το δεύτερο βασίλειο, όπως και από το πρώτο βασίλειο, ενθυμίστε τι μελανά σημεία παρουσίαζαν πρόσωπα που ήσαν δίκαιοι, που ήσαν εκλεκτοί άνθρωποι ή εξελέξαν από τον Θεό. Όπως είναι ο Σαούλ και η συνεχεία είναι ο Δαβίδ. Αλλά δεν διστάζει ο ιερός συγγραφέας να αναφέρει και αρετές εχθρικώς διακειμένων προς το θέλημα του Θεού ή του λαού του Θεού.
Και συνεπώς αυτά είναι θαυμάσιες μαρτυρίες ότι εκείνα τα οποία γράφει ο ιερός συγγραφέας από ιστορικής πλευράς είναι ακριβή. Και αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί εκείνος που γράφει ιστορία δεν δίνεται να μεροληπτεί, αλλά πρέπει να γράφει όπως βλέπει τα γεγονότα. Τα φωτεινά, φωτεινά. Και τα μελανά, μελανά. Έτσι, αγαπητοί μου, ο σκοπός των βιβλίων Γάμα και Δέλτα Βασιλειών είναι, όπως σας είπα, οικοδομητικός και θεολογικός. Διότι δεν ενδιαφέρει τον αναγνώστη, δεν ενδιαφέρει τον συγγραφέα για τον αναγνώστη απλώς να πληροφορηθεί ακαδημαϊκά την ιστορία του Ισραήλ. Επαναλαμβάνω, όπως θα έκανε ο Έλληνης συγγραφέας. Ο Έλληνης ιστορικός, ο οποίος αδιαφορεί. Θέλει απλώς μόνο τα γεγονότα να εκφράσει, να διατυπώσει και για τα άλλα δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Ο Έλληνης δε ιστορικός ούτε φιλοσοφικά επί της ιστορίας. Απλώς τα γεγονότα. Τίποτα άλλο. Αλλά θέλει κυρίως να βοηθήσει τον αναγνώστη να καταλάβει μια αλήθεια. Είσαι κοντά στο Θεό, θα έχεις ευλογία. Δεν είσαι κοντά στο Θεό, θα έχεις τιμωρία. Και ολόκληρη η ιστορία του Ισραήλ, αγαπητοί μου, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσέγγιση και μια απομάκρυνση του Ισραήλ από το Θεό. Και ο Θεός επεμβαίνει και άλλοτε με ευλογεί, άλλοτε δεν τιμωρεί. Και μέσα σε αυτές τις αλλεπάλληλες διαδοχικές καταστάσεις ο Θεός παιδαγωγεί το λαό του για να έλθει το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου που θα δώσει το Μεσσία και ο οποίος δεν θα σταθεί Μεσσίας μόνο του Ισραήλ αλλά ολοκλήρου του κόσμου. Με αυτή την πολύ πολύ σύντομη εισαγωγή που κάναμε, με τη βοήθεια του Θεού, αγαπητοί, εισερχόμεθα στο κυρίως θέμα μας. Και ο βασιλεύς Δαβίδ βάζει το «και» επειδή ακριβώς συνδέεται και με το προηγούμενο βιβλίο. Και ο βασιλεύς Δαβίδ, πρεσβύτερος προβεβικός ημέρες και περιέβαλλον αυτών ηματίης και ούτε θερμένετο. Ω τα ταλέπορα γυρατεία, που λέγαμε και την άλλη φορά για αυτά. Ω τα ταλέπορα γυρατεία, των ταλέπορων άνθρωπων που έρχεται στα γυρατιά. Ενθυμίστε τον Δαβίδ, ενθυμίστε τι Ρωμαλαίος ήταν, ενθυμίστε πώς έτρεχε εναντίον πίσω από τους εχθρούς του, ενθυμίστε την πάλη του με τον Γολιάθ, δυνατός, λεοντόκαρδος, καταπληκτικός. Τώρα γέρασε, είναι στον κοιτώνα και είναι κλινήρης, είναι κατάκητος. Δεν σηκώνεται από το κρεβάτι του. Τα παρακάτω γεγονότα μας το επιβεβαιώνουν ότι ο Δαβίδ δεν σηκώνεται από το κρεβάτι του πλέον. Τον σκεπάζουν, ας με επιτραπεί να πω ελληνικά, με πολλές πολλές βελέντζες και με χράμια. Και δεν μπορεί να ζεσταθεί. Βλέπετε ο ηλικιωμένος άνθρωπος, κακή λειτουργία του αίματος, δεν φτάνει μέχρι τα άκρα και αρχίζει ο άνθρωπος να κρυώνει. Δεν μπορούσε να ζεσταθεί. Και τότε εζήτησαν μία κοπέλα η οποία θα τον βοηθούσε στο σημείο αυτό να τον νοσηλεύει. Και ευρέθηκε μία κοπέλα η οποία ελέγεται Αβυσάγνη, Σωμανίτης. Δύο χαρακτηριστικά υπάρχουν στο σημείο αυτό. Ότι την εδέχθηκε ως σύζυγον δευτέρας μεν σειράς και δεύτερον ότι ουδέποτε συνήλθε μαζί της ή το παρθένος. Δηλαδή είναι δύο χαρακτηριστικά σημεία που τα τονίζει ο ιερός συγγραφέας και βασιλεύς ού και έγνω αυτή. Ο σκοπός λοιπόν ήταν ότι θα λέγαμε σήμερα ότι βάζουμε σε έναν ηλικιωμένον άνθρωπο μία αποκλειστική νοσοκόμα η οποία θα φροντίζει δια τον ασθενή, δια τον ηλικιωμένο άνθρωπο. Και τώρα ο Δαβίδ που βρίσκεται στο κρεβάτι κατάκητος πλέον, δεν δύναται να κυβερνήσει το βασίλειό του, κινούνται τα παιδιά του
για να δουν ποιος θα είναι ο διάδοχος. Και βεβαίως ξεκίνησε ο πρώτος κατά φυσική διαδοχή, ο Αδωνίας. Ήτανε τέταρτος αυτός. Αλλά ο Αδωνίας έρχεται τώρα πρώτος, διότι όπως ενθυμίστε, ο Αμνών εφωνεύτηκε από τον Αβεσσαλόμ σε εκείνη την παγίδα, συμπόσιο παγίδα, που θέλησε να αρπάξει τον, θέλησε να εκδικηθεί τον Αμνών ο Αβεσσαλόμ, επειδή είχε προσβάλει ο Αμνών την Ομομήτριον αδελφήν του. Το ενθυμίστε αυτό. Έτσι λοιπόν ο Αμνών, ο πρωτότοκος, εφωνεύτηκε. Εν συνεχεία ο δευτερότοκος, ο Αβεσσαλόμ, επαναστατήσει κατά του πατρός του, ενθυμίστε την ιστορία, και αυτός εφωνεύτη. Ο τρίτος δεν ήταν ο Αδωνίας, κάποιο άλλο παιδί, ο Χελεόβ, ο οποίος, για τον οποίο λόγος δεν γίνεται. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτός θα απέθανε μικρό παιδί. Και έρχεται κατά την σειρά διαδοχής από τα αγόρια ο Αδωνίας. Αυτός ήταν ο υιός της Αγγίθ, μιας γυναικός από τις γυναίκες του Δαβίδ. Και αυτός επίρετο, υπερηφανεύτηκε. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι είχε όλα τα γνωρίσματα του Αβεσσαλόμ. Επίρετο, υπερηφανεύτη, λέγον, εγώ βασιλεύσω. Παρακαλώ να κρατήσετε αυτήν την φρασούλα, το εγώ βασιλεύσω, για να δείτε και το τέλος αυτού του ανθρώπου, πόσο άθλια, τα λέγαμε, ξέπεσε. Είναι όπως ακριβώς όταν κάποιος σηκώνει τα αυτιά του υπερηφανευόμενος και μετά τα αυτιά πέφτουν χαμηλά, γιατί δεν μπόρεσε να πετύχει τίποτα. Πόσο υπερήφανο αυτό, εγώ βασιλεύσω. Αν έπρεπε να ανατρέξει όχι στην μακράν ιστορία ο Αδωνίας, αλλά στην ιστορία του πατέρα του και εις των προκάτοχων του πατρός του, τον Σαούλ, θα εμάθαινε από εκεί ότι ο Θεός ήταν εκείνος ο οποίος έχριε τους βασιλείς και τους ανεδείπνιε. Και συνεπώς θα λέγαμε βιάστηκε. Εγώ βασιλεύσω. Πού το ξέρεις, Αδωνία, εάν ο Θεός σε θέλει ή δεν σε θέλει? Πού το ξέρεις αυτό? Ύστερα είναι και το άλλο. Θα μου πείτε, είναι μεταγενέστερο, αλλά ήδη από δοκιμασία είχε σημειωθεί. Ποια ήταν? Ποιος ήταν ο πρωτότοκος από τα παιδιά του Ιακώβ? Ήταν ο Ρουβίν. Δευτερότοκος, ο Σιμεών. Ποιος έπρεπε λοιπόν να είναι ο φορεύς του Μεσσίου, του προσώπου του Μεσσίου? Ποιος έπρεπε? Ο Ρουβίν. Αλλά ο Ρουβίν με τον Σιμεών αμαρτήσανε. Ενθυμίστε πως αμαρτήσανε. Θέλησαν να εκδικηθούν κάπου εκεί γειτονικούς λαούς, ένα γειτονικό λαό που προσέβαλε την αδελφή του στη Λία. Και τους απεδοκίμασε ο Θεός, και τον Ρουβίν και τον Σιμεών. Αλλά και ο παρακάτω τι έκανε ο τρίτος? Αυτός έκανε μια αμαρτία εις βάρος του πατέρα του. Συνήλθε με μια παλακή του πατρός του. Και αυτός δεν ευηρέστησε εις τον Θεό και απερίφθηκε αυτός. Και ήρθε η σειρά του τετάρτου, του Ιούδα. Ο Ιούδας λοιπόν εστάθη ο φορεύς του Μεσσίου. Εκείνος ο οποίος έφερε στον κόσμο τον Μεσσία. Από τη φυλή του Ιούδα κατάγεται ο Χριστός. Βλέπουμε πως ο Θεός απορρίπτει τη μία φυλή μετά την άλλη. Πως λοιπόν εδώ, Αδωνία, είπες τόσο προπετός, εγώ βασιλεύσω? Πόσες φορές, αγαπητοί μου, και εμείς έχουμε, σαν να έχουμε προεξοφλήσει μία επιτυχία μας, να έχουμε προεξοφλήσει μία θέση ότι την καταλάβαμε κιόλας, και αρχίζουμε να πανηγυρίζουμε, όπως και ο Αδωνίας άρχισε να πανηγυρίζει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να σημειώνει επαναστατική κίνηση. Ωστόσο, ακολουθεί κατά βήμα το παράδειγμα του αδελφού του, του Αβεσσαλόμ. Δεν τον εφρονημάτισε η περιπέτεια του Αβεσσαλόμ? Δεν επίστευε εις τον Θεόν ότι εκείνος ο οποίος αρπάζει
την βασιλεία ή την αρχή γενικά. Αυτός παρά την θέληση του Θεού δεν θα πάει καλά. Φαίνεται όχι. Όπως και εμείς αγαπητοί μου, δεν φρονηματιζόμεθα για ό,τι συμβαίνει. Ήθελα να ερωτήσω. Υπάρχουν μέθυσοι άνθρωποι στον κόσμο με φοβερές επιπτώσεις και αποτελέσματα? Υπάρχουν. Γιατί δημιουργούνται νέοι μέθυσοι και αλκοολικοί άνθρωποι? Δεν βλέπουν αυτούς. Υπάρχουν ανήθικοι άνθρωποι που είχαν φοβερά αποτελέσματα? Υπάρχουν. Γιατί από πίσω ακολουθούν οι νεότεροι άνθρωποι τον ίδιο δρόμο της αμαρτίας και της διαφθοράς? Εδώ είναι το περίεργο. Εδώ είναι το περίεργο. Που ο άνθρωπος δεν φρονηματίζεται για εκείνο το οποίο βλέπει. Δεν παραδειγματίζεται. Έτσι, την ίδια τακτική. Επίλυσαν αυτό άρματα και υπείς και πενδύκοντα άνδρας παρατρέχει έμπρος θενατού. Έκανε μία μικρή συνοδεία. Έβαλε, λέγει, εδώ άρματα. Έβαλε άλογα, έτσι, υπερήφανα άλογα. Έβαλε 50 άνδρας να τρέχουν μπροστά του και τους έπαινε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και έκανε φιγούρες. Φιγούρες. Δηλαδή τι? Δηλαδή ήθελε να γίνει δημοφιλής. Πού εστηρίζεται? Είχε σοφία? Είχε ανδρεία? Είχε ευστροφία πνεύματος? Τι ταλέπορος που ήταν. Είχε μόνο ομορφιά. Ούτε ανδρεία είχε. Θα το δούμε όταν θα ανακηρυχθεί ο Σολομών. Αυτός θα τρέμει σαν το φύλλο της σκιάς. Θα πάει να πιαστεί από τα κέρατα του θυσιαστηρίου για να γλιτώσει τη ζωή του. Ούτε σοφία είχε. Ήταν κούφιος άνθρωπος. Αλλά μόνο ομορφιά. Όπως και ο Αβεσσαλόν, αγαπητοί μου, είχε ομορφιά. Ενθυμίστε πως υπερηφανεύεται ο Αβεσσαλόν για τα ωραία του μακριά μαλλιά. Έτσι και αυτός. Και στηρίζεται πάνω σε αυτό. Ότι εγώ θα βασιλεύσω, εγώ θα κατακτήσω την καρδία του λαού, επειδή είμαι ωραίος. Αλλά μην νομίσετε. Δεν τιμωρούνται μόνο οι άνθρωποι. Τιμωρείται και ο λαός, που πολλές φορές παρασύρεται όταν τα κριτήρια του είναι τόσο φτηνά. Αλλά το χειρότερο. Επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία και ως προς την αγωγή που έδωσε ο Δαβίδ με τον Αβεσσαλόν. Η ίδια. Είναι λυπηρό. Βέβαια, είναι δίκαιος άνθρωπος ο Δαβίδ. Βέβαια, είναι ευσεβής. Ουδέποτε απέστη του Θεού. Έκανε λάθη. Και καπεκόλησε αυτόν ο πατήρ αυτού ουδέποτε, λέγον, δια της η επίλη σας, καίγε αυτός ωραίος διόψης φόδρα και αυτόν έτυχε ο πίσω Αβεσσαλόν. Ωραίος αυτός, τον έκανε μετά από τον Αβεσσαλόν, αλλά ποτέ δεν του είπε ο πατέρας του «Τι είναι αυτό, παιδί μου, που κάνεις?» Διότι τότε έγινε άμυαλος. Ήτανε πάντοτε άμυαλος ο Αδωνίας. Ποτέ ο πατέρας του, ο Δαβίδ, δεν τον εμπόδισε από αμυαλοσύνες που έκανε ο γιος του. Γιατί έτρεφε συμπάθεια και αγάπη νοσηρή. Το ακούσατε, σας παρακαλώ? Το ακούσατε? Βλέπω, αγαπητοί μου, και λυπάμαι. Σας λυπάμαι, σας το λέω αλήθεια. Βλέπω σε πολλούς από τους αδελφούς, τα παιδιά σας που έχετε, τα παιδιά τους που έχουν, να τα παιδαγωγούν άσχημα. Βλέπετε ότι αυτό το παιδί θα γίνει εγωιστής. Εκείνο το παιδί θα γίνει σκληρός. Και όμως οι γονείς παραβλέπουν αυτή την αγωγή, αυτή τη συμπεριφορά των παιδιών και δεν τα εμποδίζουν, δεν τα βοηθάνε να αλλάξουν το χαρακτήρα τους. Τώρα, το πόσο κόστησε όλη αυτή η συμπεριφορά των παιδιών του Δαβίδ εις αυτόν τον Δαβίδ, είναι και μόλις ανάγκη να το πούμε, γιατί ήδη έχουμε γνωρίσει αρκετές περιπέτειες του γέροντος πλέον Δαβίδ. Και αρχίζει την συνωμοσία ο Αδωνίας. Προσετερίζεται τον στρατηγόν Ιωάμ. Εδώ τώρα βλέπουμε τους δυσαρεστημένους. Πάντοτε η ίδια ιστορία.
Οι δυσαρεστημένοι θα πάνε πάντοτε με το μέρος των επαναστατών. Ο Ιωάβ ήταν ένας γενναίος στρατηγός. Ήταν αφοσιωμένος στον Δαβίδ. Αλλά όταν είχε φωνεύσει αυθαιρέτως τον Αβενίρ, τον στρατηγό του Σαούλ, ο Δαβίδ δεν ενέκρινε αυτή την αυθαίρετη επέμβαση του Ιωάβ. Δεύτερον, εφώνευσε αυθαιρέτως τον Αβεσσαλόμ. Το ενθυμίστε αυτό. Και είχε λυπηθεί πολύ ο Δαβίδ. Και τον εμάλωσε τον Ιωάβ. Αλλά και ο Ιωάβ, βλέποντας ότι ο Δαβίδ πενθεί το γιο του και ότι ο λαός θα επηρεαστεί δυσμενός, επέπληξε τον Δαβίδ. Του πένε στη μύτη, όπως είχαμε τότε πει. Και ενθυμίστε ακόμη ότι τον είχε αντικαταστήσει τον Ιωάβ ο Δαβίδ με άλλον στρατηγό, τον οποίο εφώνευσε ο Ιωάβ. Το ενθυμίστε και αυτό. Όλα αυτά δημιούργησαν μία ψυχρότητα, με αποτέλεσμα ο Ιωάβ να αντιπαθεί τον Δαβίδ. Και τώρα βρίσκει την ευκαιρία που επαναστατεί ο Αδωνίας να προσετεριστεί τον γιο του τον Αδωνία. Και κάτι ακόμη. Ενθυμίστε, υπήρχαν δύο αρχιερείς, ο Αβιάθαρ και ο Σαδόκ. Αυτοί οι δύο, δεν ξέρουμε όμως, είναι δε μοναδική περίπτωση στην ιστορία του Ισραήλ που συνυπάρχουν δύο αρχιερείς. Δεν ξέρουμε γιατί. Ο Δαβίδ έδειξε, φαίνεται, μια ιδιαίτερη συμπάθεια, αγαπούσε πολύ τον Αβιάθαρ, αλλά έδειξε μια ιδιαίτερη συμπάθεια στον Σαδόκ, διότι ο Αβιάθαρ έκανε μερικές αυθαιρεσίες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Αβιάθαρ δεν αισθάνεται πολύ καλά για τον Δαβίδ, προπαντός όμως είχε ζηλέψει τον Σαδόκ, διότι είχε προηγηθεί ο Αβιάθαρ. Είδατε, παρακαλώ, ξέρετε την ιστορία. Η ιστορία, η ανθρωπίνη ιστορία, ξέρετε τι είναι? Η ιστορία των παθών μας. Ναι, ναι, είναι η ιστορία των παθών μας. Στη Βασιλεία του Θεού, ήθελα να σας ερωτήσω, θα υπάρχει ιστορία? Δεν θα υπάρχει στη Βασιλεία του Θεού ιστορία. Γιατί δεν θα υπάρχει ιστορία? Δεν θα έχουμε διαρκή αποκάλυψη του Θεού και μία διαρκή γνώση όλων των λογικών όντων και των αγγέλων και των ανθρώπων, ώστε να πλουτίζεται η γνώση διαρκώς των λογικών όντων μέσα στη Βασιλεία του Θεού? Ναι. Δεν θα έχουμε ιστορία, διότι δεν θα έχουμε γεγονότα. Και δεν θα έχουμε γεγονότα επειδή δεν έχουμε πάθη. Σας ξαναλέγω, δεν είναι ιστορία παρά ιστορία των παθών των ανθρώπων. Και κάτι άλλο. Δεν θα υπάρχει πολιτισμό. Γιατί? Ο πολιτισμός, όπως λέγαμε κάποτε, είναι προϊόν του πεπτοκότος ανθρώπου, που θέλει να μετριάσει την πεπτοκία ζωή του στον παρόντα κόσμο, διότι είναι στον τόπο της εξορίας. Σιγά σιγά δε έφτασε να θέλει να κάνει τον τόπο της εξορίας του τόπον μονίμου κατοικίας του. Ο πολιτισμός λοιπόν δεν είναι παρά μια προσπάθεια του ανθρώπου να βελτιώσει τη ζωή του, αλλά ξεχνώντας τον Θεό πίστεψε ότι θα αντικαταστήσει ο πολιτισμός την Βασιλεία του Θεού. Ακόμη χειρότερα, ότι θα αντικαταστήσει ο πολιτισμός και αυτόν τον Θεό. Δεν υπάρχει λοιπόν στη Βασιλεία του Θεού ούτε πολιτισμός. Ξέρετε δε ότι ένα μεγάλο μέρος του πολιτισμού από πού έχει την καταγωγή του? Θα μου πείτε ίσως ότι η καταγωγή του πολιτισμού είναι από την διάνοια του ανθρώπου. Επινοή. Πού να το φανταστούμε ότι ένα μεγάλο μέρος του πολιτισμού ξεκινάει από την κοιλιά? Ναι, ναι, από την κοιλιά ξεκινά. Δηλαδή, από τα συμφέροντα και από τη ληστική ζωή. Όταν λέει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, πόθεν μάχε, λέει, και πόλεμοι εν ημίν, δεν ξεκινούν οι μάχες και οι πόλεμοι από τις ειδονές σας και από την επιθυμία σας να ικανοποιήσετε την κοιλιά σας κλπ? Είναι γνωστό από την ιστορία ότι ο πολιτισμός προοδεύει, ο τεχνικός τουλάχιστον, προοδεύει ύστερα από μία πολεμική σύραξη. Είναι γνωστό αυτό. Γίνεται πόλεμος και έχουμε προαγωγή των επιστημών
και, και της τεχνικής. Εάν δεν γίνεται ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, κατά σειρά, δεν θα είχαμε το ραντάρ, το οποίο πρώτον επινοήθηκε από τους Άγγλους για να αντιμετωπίσουν τους Γερμανούς που εβομβάρδιζαν τις Βρετανικές πόλεις. Δεν θα υπήρχε το ραντάρ. Εν συνεχεία δεν θα είχαμε τη τηλεόραση. Για να μην πάω πιο πίσω για να σας πω πώς έφτασε να έχουμε το ραδιόφωνο, που ξεκινάει από τον ασύρματο. Κατόπιν, δεν θα πηγαίναμε στη Σελήνη. Ούτε θα κάναμε διαπλανητικά ταξίδια, εάν δεν υπήρχε ο συναγωνισμός των κρατών μέσα στην ιστορία. Βλέπετε λοιπόν ότι ένα μεγάλο μέρος της προαγωγής του πολιτισμού εξαρτάται από την κοιλιά μας και τα πάθη μας, ενώ ένα άλλο μέρος εξαρτάται και από τη διανοιά μας. Αυτά τα πράγματα σας ερωτώ, στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχουν? Δεν θα υπάρχουν. Και αφού λοιπόν δεν θα υπάρχουν, τότε, τότε η Βασιλεία του Θεού δεν έχει ιστορία, ούτε πολιτισμό. Δεν τα χρειάζεται αυτά. Όπως και ο Αδάμ δεν είχε ανάγκη από πολιτισμό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Έτσι λοιπόν, ο Αβιάθαρ, επειδή προηγήθηκε ως αρχιερεύς και ακολούθησε βεβαίως όλες τις περιπέτειες του Δαβίδ, αν δεν θυμίστε τότε που είχαν φωνευτεί από τον Σαούλ όλοι οι ιερείς και ο αρχιερεύς, αυτός μονογλίτωσε και τον ανεκήρυξε αρχιερέα ο Δαβίδ, θωνεί τον Σαδόκ. Και ήταν δυσαρεστημένος με τον Δαβίδ επειδή ανεκήρυξε και δεύτερον αρχιερέα. Και τώρα βρίσκεται αυτό στην ευκαιρία να προσετεριστεί τον Αδωνία τον Επαναστά. Ποιοι έμειναν με τον Δαβίδ? Ο ταλέπρος ο Δαβίδ μέχρι τελευταία στιγμή στο κρεβάτι του δοκιμάζει πικρίες. Έμεινε ο Σαδόκ ο αρχιερεύς, ο Βανέας, που ήταν ο διοικητής, τα λέγαμε, των βασιλικών υπηρεσιών, και ο Νάθαν ο προφήτης, και ο Σεμεΐ και ο Ρησί και οι δυνατοί του Δαβίδ. Αυτοί δεν πήγαν πίσω από τον Αδωνία, δηλαδή ήταν η φρουρά. Κυρίως όμως τρεις άνδρες, ο Σαδόκ ο αρχιερεύς, ο Βανέας ο διευθυντής ή διοικητής των βασιλικών υπηρεσιών και ο Νάθαν ο προφήτης. Αυτοί οι τρεις δεν πήγανε με τον Αδωνία, έμειναν με τον Δαβίδ. Και τότε ο Αδωνίας, κατά το πρότυπο του Αβεσσαλόμ, έξω από τα Ιεροσόλυμα, όχι μακράν των Ιεροσολύμων, θυσίασε πρόβατα. Αυτή η θυσία τώρα, αν είχε θρησκευτικό ή όχι χαρακτήρα, δεν είναι σαφές. Πρόβατα, μόσχους και αρνιά, άρνας, εννοεί μικρά, και εκεί έστρωσε τραπέζι αφού κάλεσε όλα του τα αδέλφια πλην του Σολομώντος. Εκάλεσε τον Ιωάβ, εκάλεσε τον Αβιάθαρ στο τραπέζι, εκάλεσε πολλούς και σπουδαίους και δυνατούς πλην του Νάθαν του προφήτου και του Βανέα. Αυτοί οι τρεις έμειναν να παίξουν. Και εκεί στο τραπέζι, παρακαλώ, έγινε το εξής. Άρχισαν να τρώνε και να πίνουν και ο Αδωνίας άρχισε να λέγει ότι αυτός είναι ο φυσικός διάδοχος και τώρα πρέπει αυτός να καθίσει στον θρόνο. Δηλαδή, προπαρασκευή επαναστάσεως. Μαθαίνει ο προφήτης ο Νάθαν τα περιστατικά και έρχεται στην Βησαβέ. Ενθυμίστε ποια ήταν η Βησαβέ, η γυναίκα του Ουρίου, με την οποία εγέννησε ο Δαβίδ τον Σολομώντα. Έρχεται και βρίσκει την Βησαβέ και της λέει: άκουσες τι έγινε με τον Αδωνία? Ο Κύριος μας ο Δαβίδ αγνοεί τα πάντα. Λοιπόν, άκου τι έχω να σε συμβουλέψω. Εάν υποτεθεί ότι βασιλεύει ο Αδωνίας, θα φωνεύσει εσένα, θα φωνεύσει το γιο του Σολομώντα, θα φωνεύσει εμένα, θα φωνεύσει τον Βανέα και όλους εκείνους που δεν πήγαν μαζί του.
Εδώ μία μικρή παρατήρηση. Φοβερόν ότι στην εποχή εκείνη ήταν συνήθεια. Εκείνος που επεκράτη εφώναγε όλους τους άλλους. Βέβαια σήμερα αυτό δεν υπάρχει ή επιυπάρχει αν θέλετε κατά επιστημονικών τρόπων. Εξαφανίζει κανείς τους αντιπάλους του κατά επιστημονικών τρόπων. Πώς τους εξαφανίζει? Η ιστορία η σύγχρονη μας το έχει αρκετά αυτό διδάξει. Και όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα δεν είναι καλά. Ούτε για σένα, ούτε για το γιο σου, ούτε για μας όλους. Το σπουδαίο όμως δεν είναι αυτό. Το σπουδαίο είναι ότι ο Δαβίδ ορκίστηκε σε σένα, αυτό το ήξερε ο Νάθαν, ότι θα δώσει την βασιλεία εις τον Σολομώντα. Αγνοείται ο Δαβίδ αυτή τη στιγμή ότι ο Αδωνίας κινείται να καταλάβει τον θρόνο. Αλλά προσέξτε κάτι. Ο Νάθαν δεν κινείται αντιπερισπαστικά. Δηλαδή πάει τώρα να πνίξει την γένεση της Επαναστάσεως, αλλά και κάτι άλλο. Είναι ο προφήτης που ξέρει πολύ καλά ότι... Το λέγω αυτό για να μην νομιστεί ότι ο Νάθαν μπαίνει σε κάποια γρανάζια, θα λέγαμε, αντιπερισπασμού και ότι απλώς και μόνο θα ήθελε να γλιτώσει τη ζωή του. Το πράγμα δεν είναι εκεί. Αν λάβετε υπόψη ότι η μοίρα των προφητών ήταν συνήθως να γίνονται θύματα κακοποιών και αντιφρονούντων ανθρώπων. Το ξέρουμε πολύ καλά από την ιστορία του Ισραήλ. Λοιπόν, χωρίς να χάνεις καιρό, λέει στην Βρυσαβέ, πήγαινε κατευθείαν στον βασιλιά και ζήτησε ακρόαση στο κρεβάτι που βρίσκεται. Και να του υπενθυμίσεις ότι ορκίστηκε σε σένα. Και αυτό ενώπιον του Θεού, ότι θα χρήσει βασιλέα το γιο σου τον Σολομώντα. Πήγαινε να τα πεις και εγώ έρχομαι από πίσω να συμπληρώσω εκείνα τα οποία έχω να του πω. Και χωρίς να χάσει, αγαπητοί μου, καθόλου καιρό, η Βυρσαβέ εισέρχεται εις το δωμάτιο του βασιλέου, που ήτο λέγει ο βασιλεύς πρεσβήτης Χόδρα και τον υπηρέτη αυτή η Αβυσά, και όταν την είδε ο βασιλεύς της λέγει: τι αίσθηση, τι σου συμβαίνει, τι τρέχει? Και αυτή του λέγει ευθέως, χωρίς εισαγωγή: κύριε μου βασιλεύ, σύ όμως σας εν Κυρίω το Θεό σου η δούλη σου λέγον ότι ο Υιός σου Σολομών βασιλεύσει με τεμέ και αυτός καθίσεται επί του θρόνου. Ορκίστηκες εις το όνομα του Θεού ότι θα βασιλεύσει ο Υιός μου ο Σολομών. Έχεις υπόψη σου ότι ο Αδωνίας ο γιος σου κινείται για να καταλάβει τον θρόνο και εσύ δεν γνωρίζεις τίποτα? Το έχεις υπόψη σου ότι θυσίασε μοσχάρια και πρόβατα και αρνιά, ότι εκάλεσε τον αρχιερέα τον Αβιάθαρ, ότι μαζί του είναι ο στρατηγός ο Ιωάβ και έχουν όλοι αυτοί συνωμοτήσει εναντίον σου? Το γνωρίζεις αυτό, βασιλεύ? Και εσύ, κυριέ μου βασιλεύ, η οφθαλμή παντός Ισραήλ προσέχει. Όλος ο Ισραήλ βλέπει σε σένα τώρα. Πες μου, ποιος θέλεις να είναι εκείνος που θα καθίσει τον θρόνο σου? Θέλεις να είναι ο Αδωνίας? Αν ναι, καλό. Θέλεις να είναι ο Σολομών? Πες σε παρακαλώ, ποιος θέλεις να είναι? Διότι τα πράγματα κινούνται άσχημα εις βάρος του λαού. Έχετε υπόψη σου ότι αν ο Αδωνίας αδιαλυθείς των θρόνων και εγώ και ο Σολομών, ο γιος μου, τότε λέγει έσομε Σολομών και ο γιος μου αμαρτωλή. Δηλαδή θα μας εκτελέσει σαν τους χειροτέρους κακούλους. Ενώ ομιλεί η Βυρσαβέ, εισέρχεται ο Νάθαν εις τον κοιτώνα αφού εζήτησε ακρόαση. Μπαίνει μέσα. Από διακριτικότητα η Βυρσαβέ βγήκε απ' έξω. Διότι, το ξέρουμε, επειδή μετά εκλείθη να μπει μέσα. Μπαίνει μέσα. Και λέγει ο Νάθαν τώρα εις τον βασιλέα: βασιλέ,
Μετά από σένα θα βασιλέψει ο Αδωνίας. Γιατί σήμερα έχει παραθέσει συμπόσιο στους πρώτους του στρατεύματος και της πολιτείας, διότι λέγει ότι εγώ θα βασιλέψω. Και ο λαός λέγει «Ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας». Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είμαι προφήτης, επειδή έπρεπε να με συμβουλευτείς, έπρεπε να μου το είχες πει ποιον θα αφήσεις διαδοχόν σου. Πες μου λοιπόν, έχεις αφήσει διαδοχόν σου τον Αδωνία? Κοιτάξτε πως κινείται ο Νάθαν. Δεν πηγαίνει παρά πολύ μαλακά. Θέτει ερωτηματικά το πράγμα, ώστε αν πει ο Δαβίδ «Ναι, θέτω τον Αδωνία», θα έλεγε ο Νάθαν «Καλώς, αφού αυτονορίζεις, αλλά έχω να σου πω κάτι. Γιατί δεν με ειδοποιήσεις εν γέρος? Διότι ό,τι σου συμβαίνει σε μένα δεν το λες και εγώ τα δικά σου προς τον Θεόν?» Διότι ο Νάθαν τι ήταν? Ο προφήτης. Γιατί λοιπόν δεν θα μου το έλεγες αυτό? Ωστόσο, θα ήθελα να μάθω αν πράγματι λοιπόν έχεις τον Αδωνία ή κάποιον άλλον προορίζεις για διάδοχό σου εις τον θρόνο. Και τότε απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε, είχε υπόψη αυτά που του είπε η Βυρσαβέ. Ακούει και αυτά που λέει ο Νάθαν. Πραγματικά συνεπλήρωσε ο Νάθαν. Και τότε λέγει, φωνάξε τη Βυρσαβέ. Μπαίνει μέσα η Βυρσαβέ. Και τότε λέγει ο βασιλεύς, και έστε ενώπιον αυτού, και όμως ενώ βασιλεύς, και είπε, ζει Κύριος, ως ελυτρώστατο την ψυχή μου, εκ πάσης θλίψεως. Δηλαδή, ορκίζομαι εις τον ζώντα Θεόν, ο οποίος με γλίτωσε από κάθε κίνδυνο. Ότι, όπως ορκίστηκα, εν Κυρίω Θεό Ισραήλ, λέγοντας ότι θα βασιλεύσει ο Σολομών ο γιος μου, αντί εμού, έτσι θα γίνει σήμερα. Ο γιος μου, ο Σολομών, θα βασιλεύσει. Προφανώς λοιπόν κινείται ο Δαβίδ εν πνεύματι Αγίω ότι πρέπει να βασιλεύσει ο Σολομών. Και τότε σκύβει η Βυρσαβέ, προσκυνάει τον βασιλέα και του λέει, ζήτω ο Κύριός μου ο βασιλεύς Δαβίδ εις τον αιώνα. Δεν είπε ζήτω ο Υιός μου ο βασιλεύς Σολομών? Τι ήθελε να πει με αυτό? Ήθελα να πει το εξής, βασιλεύ, δεν ήρθα εγώ εδώ να σε υποσκελίσει ο γιος μου και να βασιλεύσει πριν εσύ πεθάνεις. Όχι, εγώ εύχομαι για σένα να ζήσεις αιωνίως. Αλλά είμαστε θνητοί και θα πεθάνουμε και θα δημιουργηθούν προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν εισήλθα να σου πω αυτό, διότι ο Αδωνίας ήδη κινείται. Και για να μην γίνουν ακαταστασίες, γι' αυτό μπήκα μέσα. Όχι για να αρπάξει τον θρόνον ο γιος μου από σένα, πριν εσύ πεθάνεις. Σας είχα πει την περασμένη φορά, αγαπητοί, για τα θέματα όταν τελειώνουμε τα περιουσιακά συνήθως, ξέρω εγώ, πώς πρέπει να αφήνουμε την περιουσία μας κτλ. Κτλ. Ακούστε κάτι που θα σας πω. Σας είχα πει ότι πρέπει εν γέρος να φροντίζουμε, διότι δεν θα αφήσουμε για το τέλος τέτοια θέματα, διότι για το τέλος έχουμε άλλα θέματα. Έχουμε πλέον να κοιτάξουμε την σωτηρία μας τελευταία στιγμή. Διότι όταν πια πεθαίνουμε και μας φέρνουν συμβολαιογράφους και τέτοια πράγματα, και όταν βλέπουμε τα παιδιά μας γύρω να διαπληκτίζονται, μπορούμε να έχουμε ειρήνη και να φύγουμε από τον κόσμο αυτόν ευχαριστημένοι και από τα παιδιά μας, αλλά και ακόμη και από τον εαυτό μας? Είναι δυνατόν ποτέ? Όχι. Λοιπόν, σας είχα πει ότι αυτό πρέπει να γίνεται εν γέρος, αλλά και κάτι άλλο. Πρέπει να γίνεται αυτό, διότι οι γονείς που αφήνουν αμοίραστη την περιουσία στα παιδιά τους δεν είναι τίποτα άλλο για αυτούς, για αυτά, παρά ένα μήλον της έρηδος. Η περιουσία αποτελεί μήλον της έρηδος. Το ρίπτουν αυτοί, όπως κάποτε το έριξε ο Πάρης και έφυγε. Και άρχισαν εκείνες οι κάποιες να τσακώνονται όταν έγραφε απάνω το μήλον «Τι καλύστη».
ότι αυτό ανήκει, το χρυσό μήλο, στην πιο ωραία. Και η καθημερινή έλεγε για τον εαυτό της, εγώ είμαι πιο ωραία. Το πολύ φυσικό. Αλλά όταν αγαπητοί έχετε περιουσία και δεν την τακτοποιήσετε όπως πρέπει δικαίως, πέστε μου σας παρακαλώ, αφήνοντας ξεκρέμαστε την περιουσία, τα παιδιά σας τι θα κάνουν? Ο ένας θα λέγει, εγώ εκείταξα τον πατέρα και τη μητέρα, συνεπώς εμένα μου ανήκει περισσότερη περιουσία. Ο άλλος θα λέει ότι εγώ δεν σπούδασα, κάθισα στα χωράφια του πατέρα μου, ενώ εσύ σπούδασες και έτρωγες τόσα χρόνια από τα χωράφια όταν εγώ δούλευα, και συνεπώς εγώ τώρα πρέπει να πάρω περισσότερα χωράφια, και ούτω καθεξής. Και εκεί τι γίνεται? Γίνονται από τόσα χωριά όσοι είναι οι αδελφοί. Σας παρακαλώ λοιπόν, ας το προσέξουμε αυτό. Εάν ο Δαβίδ πέθανε, τότε τι θα γινότανε? Το φαντάζεστε τι θα μπορούσε να γίνει? Ο Δαβίδ λοιπόν σπέβδει αμέσως να υποδείξει ποιος θα είναι ο διαδοχός του, και όχι μόνο αυτό, αντελήφθη πάρα πολύ καλά ο Δαβίδ ότι έπρεπε να γίνει η ανακήρυξη του βασιλέως εκείνη την ημέρα. Εφόσον κατάλαβε, είχε το προηγούμενο με τον Αβεσσαλόμ, ότι ο Αδωνίας κινείται επαναστατικά. Και πράγματι. Φωνάζει και λέγει, φέρτε μου εδώ τον Σαδόκ τον αρχιερέα, τον Νάθαν τον προφήτη και τον Βανέα. Ο ένας είναι ο αρχιερέας, ο άλλος είναι προφήτης, κύρια και επίσημα πρόσωπα, και ο τρίτος είναι, όπως σας είπα, ο διοικητής ή ο διευθυντής των βασιλικών υπηρεσιών. Φωνάξτε μου αυτούς εδώ. Πάρετε την βασιλική φρουρά που μου ανήκει εμένα, όλους εκείνους τους γενναίους άνθρωπους. Πάρετε την ημίωνόν μου, το μουλάρι μου, αυτό που εγώ είπευα επάνω. Πολύ μεγάλη δυνητική αυτή η προσφορά, πολύ μεγάλη. Πάρετε το γιο μου τον Σολομώντα, καθίσατε τον επάνω στην ημίωνόν μου, θα λέγαμε στο βασιλικό άλογο, οδηγήσατε τον εις την Γιόν. Η Γιόν ήταν μία τοποθεσία δυτικά της Ιερουσαλήμ. Και εκεί χρυσάτω αυτόν Σαδόκο ο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης εις βασιλέα επί Ισραήλ. Εκεί να τον χρήσουν εις βασιλέα. Και πράγματι αγαπητοί, κινούνται αμέσως χωρίς να χρονοτριβούν. Ετοιμάζεται η φρουρά, παίρνουν τον Σολομώντα και πηγαίνουν εις την τοποθεσία εκείνη. Αμέσως παίρνει ο αρχιερεύς ο Σαδόκ από το έλαιον που εφύλασαν εις την σκηνή. Ήταν το λάδι εκείνο με το οποίο εχρίοντο η βασιλής. Πήρε εκείνο το λάδι, είναι ο τύπος, παρακαλώ, του χρήσματος που έχουμε εμείς το μυστήριο. Όπως εχρίεται τότε ο βασιλεύς, έτσι χρίεται ο πιστός. Τι χρίεται ο πιστός? Χρίεται, παρακαλώ, ο πιστός, ο χριστιανός, χρίεται και αυτός βασιλεύς. Ναι, και αυτός χρίεται βασιλεύς, διότι θα αποτελέσει το βασίλειον ιεράτευμα. Και τούτο διότι θα είναι πολίτης μιας βασιλείας που όλοι θα βασιλεύουν. Όλοι θα βασιλεύουν. Ο Θεός και όλοι εκείνοι που θα είναι δικοί του. Όλοι θα βασιλεύουν. Θα συμβασιλεύουν με τον Χριστόν όλοι οι πιστοί. Τι το λοιπόν εκείνο το έλεον ή το τύπος του μυστηρίου του χρήσματος? Και όταν έχρισε τον βασιλέα, εντωμεταξύ δε, όταν εκκινήθη αυτή η πομπή από το παλάτι, ο λαός το αντελήφθη, δεν έγινε καμιά άλλη διακήρυξη, έγιναν γρήγορα αυτά. Οι άλλοι διασκεδάζουν έξω από τα Ιεροσόλυμα και ετοιμάζονται να ανακηρύξουν βασιλέα τον Αδωνία.
Γι' αυτό γίνονται εν σπουδή όλα αυτά. Ο λαός, βλέποντας ότι από τους δρόμους της Ιερουσαλήμ περνάει η βασιλική πομπή, αντελήφθη ότι θα ανακηρυχθεί η βασιλεύς του Σολομών, αμέσως από στόμα σε στόμα, όλη η πόλη συνεκεντρώθη εις τον τόπο που θα γίνεται η χρήση και η ανακήρυξη του βασιλέως. Και μόλις ο Σαδόκ έχρισε τον Σολομώντα, επήρε την κερατίνη, δηλαδή τη σάλπιγγα, και εσάλπισε. Και κατ' εντολή του Δαβίδ, που τους είπε «Ερείτε, θα πείτε, ζήτω ο βασιλεύς Σολομών». Τότε εσάλπισε και φώναξε ο Σαδόκ «Ζήτω ο βασιλεύς Σολομών». Και τότε όλος ο λαός εφώναξε «Ζήτω ο βασιλεύς Σολομών». Και ανεκηρύχθη βασιλεύς ο Σολομών. Και τότε επιστρέφει στο παλάτι ο Σολομών και χρησμένος βασιλεύς, οδηγούνται εις το δωμάτιο του Δαβίδ και εκεί παρακαλώ ο Δαβίδ, τι έκανε ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ παρακαλώ επροσκύνησε τον καινούργιο βασιλέα από το κρεβάτι. Επροσκύνησε. Παρέδωκε και τυπικός και ουσιαστικός εις τα χέρια του Ιούντου, του Σολομώντος, την βασιλεία. Και προσκυνά τον καινούριο βασιλιά. Όπως κάποτε ο Ιακώβ προσεκύνησε την άκρα της ράβδου του. Ξέρετε τι το η άκρα της ράβδου του. Ενθυμίστε, όταν πέθανε ο Ιακώβ, τον περιεστήθησαν τα 12 παιδιά του. Και εκεί λέγει στο καθένα την προφητεία που του ήρμοζε, που δεν αναφέρεται στο πρόσωπο προσωπικά του κάθε παιδιού, αλλά στο μέλλον της φυλής του κάθε παιδιού. Και όταν προσκυνά την ράβδον του, τον μπαστούνι του, ο Ιακώβ προσεκύνησε τον σταυρόν του Χριστού, τον απόγονό του τον Μεσσία. Αυτόν προσκύνησε ο Ιακώβ, λέγοντας τη μεγάλη προφητεία εις το παιδί του τον Ιούδα, ότι από αυτόν θα εξέλθει ο Μεσσίας. Έτσι και τώρα ο Δαβίδ προσκυνά τον Σολομώντα. Γιατί τον προσκυνά? Είναι ο πατέρας του. Είναι ο πατέρας του. Θα λέγαμε ακόμη, ο πατέρας δύναται να φιλήσει το χέρι του παιδιού όταν έχει γίνει ιερεύς? Βεβαίως. Δεν έχει σημασία ότι είναι πατήρ, διότι η ιεροσύνη είναι πιο πάνω από την ιότητα ή την πατρότητα. Είναι πιο πάνω. Εδώ δεν είναι ότι απλώς η βασιλεία είναι πιο πάνω, διότι και ο Δαβίδ τι υπήρξε? Χριστός Κυρίου, βασιλεύς. Ο Δαβίδ προσκυνά εις το πρόσωπο του Σολομώντος τον μέλλοντα απόγονό του, τον Μεσσία. Αυτόν προσκυνά. Τι μεγαλειώδη που είναι, τι ωραίο που είναι πραγματικά το προφητικό πνεύμα, χάρισμα που είχε ο Δαβίδ. Και τότε όλοι οι επίσημοι μπήκαν στον κοιτώνα του Δαβίδ και του έλεγαν να ζήσει ο καινούργιος βασιλιάς και να γίνει ανώτερος από σένα. Την αρχή την έκανε ο Βανέας και ακολουθούν όλοι οι αυλικοί με την αυτήν ευχή. Και πράγματι ο Σολομών από πλευράς λαμπρότητος αισθάθηκε ανώτερος βασιλεύς από τον Δαβίδ, τον πατέρα του. Και ήκουσε Αδωνίας η άλλη τραγική πλευρά. Ήκουσε Αδωνίας. Πού ήκουσε? Όπως καμιά φορά ξέρετε, όταν είμαστε σε κάποιο σημείο της πόλεως και ακούμε οχλοβοή εκεί στο Αλκαζάρ, και λέμε τι συμβαίνει, α, ποδόσφαιρο θα παίζουμε. Όλος εκείνος ο κόσμος από τις κερκίδες το φωνάζει. Έτσι λοιπόν αυτοί έκαναν το συμπόσιο και χόρευαν και πηδούσαν και γελούσαν, ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας. Και μια στιγμή ο Αδωνίας ακούει κάποιες φωνές από την πόλη, οχλαγωή. Έτσι αφού λαλούντος, αναρωτούμενος, τι συμβαίνει στην πόλη, έρχεται ο Ιωνάθαν, ο γιος του αρχιερέως του Αβιάθα. Και του λένε εκείνοι,
Τι συμβαίνει στην πόλη? Ο Ιωνάθαν, ο γιος του αρχιερέως, του αποστάτου αρχιερέως, δυστυχώς, και ο γιος του Αβιάθαρ που είχε τόσο πολύ, ο Ιωνάθαν, περιβλητή από αγάπη από τον Δαβίδ, και αυτός στέκεται ένας προδότης. Του λέγουν, τι συμβαίνει στην πόλη? Και απεκρίθη Ιωνάθαν και είπε, και μάλα, ο κύριος ημών, ο βασιλεύς Δαβίδ, εβασίλευσε τον Σολομών. Τον Σάλομον. Και μάλα, αυτό θα πει, και βεβαίως, και έχει ηρωνική μπλία. Και βεβαίως, ο Δαβίδ έκανε βασιλιά τον Σολομώντα. Και θέλετε να σας πω και τα περιστατικά? Ακούστε λοιπόν. Το και το και το. Και θα συμπληρώσει παρακάτω και θα πει πώς ο βασιλεύς προσκύνησε και τον Σολομώντα και τι είπε αφόμοιος ο Δαβίδ. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ, ως έδωκε σήμερον εκ του σπέρματός μου, καθήμενον επί του θρόνου μου και η οφθαλμή μου βλέπουσε. Δοξάζω τον Θεό που βλέπω απογονό μου να βασιλεύει και όχι κάποιον ξένον. Άλλη βασιλική δυναστεία. Απογονό μου βλέπω και τον βλέπω με τα μάτια μου. Και πιστεύω ότι θα βασιλεύσει και η απόγονή του έως ότου έλθει εκείνος που μου υπεσχέθη ο Θεός και που του είχε πει ο προφήτης Νάθαν. Τι, ο Μεσσίος. Μην ξεχνάμε, αγαπητοί μου, ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη κινείται και στρέφεται προς ένα πρόσωπο. Τον Μεσσία, τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριόν μας, τον Ιησού Χριστόν. Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Και τότε, ενώ τα είπε με μια ηρωνική διάθεση ο Αβιάθαρ. Γιατί άραγε ηρωνική, αυτό και προδότησε αυτό. Αχ, οι άνθρωποι αγαπητοί μου, ελίσσονται. Πάνε με τον Αδωνία, εφόσον ο Αδωνίας θα ανακηρυχθεί βασιλεύς. Μόλις βλέπουν όμως ότι ανακηρύσσεται άλλος βασιλεύς, ηρωνεύονται εκείνον που επήγαιναν μαζί του και στρέφονται τώρα προς τα πίσω. Βλέπετε πώς παλινδρομούν οι άνθρωποι. Λοιπόν, έχει δίκιο η γραφή, μα λέγει, επικατάρατος ο άνθρωπος, ο ελπίδων επάνθρωπος. Είναι καταραμένος ο άνθρωπος που ελπίζει πάνω σε άνθρωπο. Αγαπητοί, τους ανθρώπους θα τους αγαπάμε. Θα συνεργαζόμαστε. Θα μας βοηθούν και θα τους βοηθάμε. Την ελπίδα μας ποτέ επάνω σε ανθρώπους. Την ελπίδα μας επάνω στο Θεό. Διότι αν η ελπίδα μας ανήκει στους ανθρώπους, τότε έχουμε αυτό που λέει η γραφή, την κατάρα του Θεού. Ας το προσέξουμε λοιπόν αυτό. Διότι οι άνθρωποι ελίσσονται. Ελίσσονται. Πού πνέει άνεμος? Πνέει από εκεί. Εκεί θα πάμε. Πνέει από εδώ. Από εδώ θα πάμε. Είναι αυτή η τραγική ιστορία εκείνων που θέλουν να ανεβούν και που νομίζουν ότι μπορούν να έχουν μαζί τους ανθρώπους. Και ο Αδωνίας εφοβήθη από προσώπου Σαλωμών και ανέστηκε, απήλθε και επελάβετο των κεράτων του θυσιαστηρίου. Γιατί? Διότι προηγουμένως ήλθον ανήρ εις την οδόν αυτού όλοι οι κλητοί του Αδωνίου. Τον άφησαν όλοι εκείνοι που διασκέδαζαν μαζί του, τον άφησαν, αγαπητοί μου, και φύγανε όλοι. Δεν έμεινε κανείς, έμεινε μόνος του ο ταλέπορος ο Αδωνίας. Και τι έκανε? Τόσο πολύ φοβήθηκε, δεν ήταν Ανδρίας, κούφιος ήταν, και ήρθε και πιάστηκε από τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Το θυσιαστήριο ήταν τετράγωνο και στις τέσσερις άκρες του είχε κάτι που έμοιαζαν σαν κέρατα βοδιού. Ήρθε και πιάστηκε από εκεί για να σωθεί, επειδή υπήρχε σχετικός νόμος κτλ. Κτλ. Όπως υπήρχαν και οι πόλεις εκείνες της ασυλίας που μπορούσαν να πάνε στις πόλεις αυτές η εκούσια φωνής, ενώ στο θυσιαστήριο η ακούσιοι φωνής. Ενώ αυτός δεν ήταν ακούσιος φωνεύς, αλλά αυτός ήταν εκούσιος, διότι εσχεδίαζε επανάσταση. Κακώς πήγε και πιάστηκε από το θυσιαστήριο. Θα μπορούσαν να τον πιάσουν, αγαπητοί μου, η βασιλική φρουρά και να τον οδηγήσουν ωραιότητα εις τον θάνατο. Πήγε και πιάστηκε λοιπόν από εκεί. Εδώ τώρα είναι μια τραγική στιγμή. Αυτά εντός της ημέρας γίνονται. Προσέξτε, εντός της ημέρας. Αδωνία, εσύ δεν έλεγες εγώ βασιλεύω? Τώρα είσαι πιασμένος από τα κέρατα του θυσιαστηρίου και θες να γλιτώσεις τη ζωή σου. Εσύ δεν έλεγες εγώ βασιλεύω? Ήσουν προπαίτης. Έσπευδες, έτρεχες.
Μη τρέχομαι λοιπόν, ου του τρέχοντος, ουδέ του θέλοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Ας αφήνουμε πάντα στα χέρια του Θεού να αποφασίζει για μας ο Θεός. Και πήγαν βέβαια οι άνθρωποι και είδαν τον ταλέπορον αδωνία κίτρινον από το φόβο του και του λέγουν, τι κάνεις εδώ? Και λέγει εκείνος, δεν θα φύγω από εδώ εάν δεν ορκιστεί ο Σολομών ο αδελφός μου ότι θα μου χαρίσει τη ζωή. Και πάνω και το λένε του Σολομώντος και εκείνος του απαντάει, φέρτε τον εδώ. Τον έφεραν μπροστά και του λέει, εάν εσύ σταθείς καλός άνθρωπος, τρίχα από το κεφάλι σου δεν θα πέσει. Δηλαδή, δεν πρόκειται να πάθεις απολύτως τίποτα. Και είπε Σαλωμόν, εάν γέννεται εις Ιών δυνάμεως, είπε είτε των τριχών αυτούν επί την γη. Ή το παροιμία την εποχή εκείνη έκφρασης που έλεγε, εννοούσε, ότι δεν θα πέσει τρίχα από το κεφάλι. Είναι εκείνο που λέει ο Κύριος, ότι μία τρίχα από εκείνους που μαρτυρούν για το όνομά του δεν θα χαθεί. Αλλά εάν όμως επαναλάβει τα ίδια, τότε θα αποθάνει, θα θανατωθεί. Πρέπει να σας πω, βιάζομαι να σας το πω αν θέλετε, ότι ο Αδωνίας έδειξε κακή διαγωγή και μετά τα αυτά θανατώθηκε. Αυτή τη στιγμή όμως λέει ότι μετανοεί. Και αφού μετανοεί, ο Σολομών του χαρίζει τη ζωή. Ενώ ο Αδωνίας θα εφώνευε όλους εκείνους οι οποίοι δεν θα ήσαν μαζί του και τον Σολομών. Ο Σολομών εγγενιάζει την βασιλεία του την ημέρα που ενθρονίστηκε με μία πράξη σοφή αλλά και μεγαλοπρεπή και σπουδαία. Δεν θανατώνει τον αδελφό του αλλά του χαρίζει τη ζωή. Είδατε πως αρχίζει ο σοφός Σολομών την βασιλεία του με αυτόν τον πραγματικά σπουδαίον και έξυπνον και σοφόν τρόπο. Και τι λέγει εις τον Αδωνίαν ο Σολομών? Δεύρω εις τον οίκον σου. Δεν θα είσαι βέβαια εις το παλάτι, γιατί στάθηκες ένας επαναστάτης. Αλλά εν αυτή την περίπτωση πήγαινε στο σπίτι σου, στο βασιλικό σου σπίτι. Πήγαινε. Θα μένεις εκεί, με τους αυλικούς σου, με τους δούλους σου, με την γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Δεν θα σε πειράξω ποτέ. Πήγαινε εκεί. Μεγαλοκαρδία του βασιλέα. Εδώ αγαπητοί μου τελειώνει το πρώτο κεφάλαιο που μας έδειξε πως ανεκηρύχθηκε η βασιλεύς ο Σολομών και πως έκανε ως πρώτο του έργο, πρώτο ξεκίνημα αυτή του την πράξη να μην θανατώσει τον αδελφό του. Τα επόμενα κεφάλαια θα μας δείξουν πως ο Σολομών με πολλή σοφία θα κυβερνήσει τον λαό. Με πολλή σοφία θα ανεγείρει μνημεία προπαντός δε και κυρίως των ομώνυμων ναών που θα τον αφιερώσει εις τον Θεό ώστε εκεί ο λαός να κάνει γνωστά στο Θεό τα αιτήματά του και που θα αποτελέσει ο ναός το κέντρο του Ισραήλ και θα αποτελέσει τον τύπον αυτής της βασιλείας του Θεού, γιατί ο ναός ήταν μοναδικός. Και έτσι ο θρόνος του Θεού είναι μοναδικός, γύρω από τον οποίο θα κινούνται πάντοτε οι πιστοί εις την βασιλεία του Θεού. Διότι ολόκληρη η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, όπως λέει στην προς Ρωμαίους και σε άλλα σημεία ο Απόστολος Παύλος, για μας προεγράφει εις τύπων μελών των αγαθών. Ναι, εις τύπων μελών των αγαθών. Όπως στην έρημον η Κιβωτός ήταν το κέντρο του στρατοπέδου, έτσι ο ναός είναι τώρα το κέντρο του λαού. Για να είναι αύριο εις την Βασιλεία του Θεού το κέντρο αυτός ο Άγιος Τριαδικός Θεός εν προσώπο Ιησού Χριστού. Και γύρω θα είναι όλα εκείνα τα λογικά όντα που θα έχουν πιστέψει και θα έχουν αγαπήσει τον Άγιον Τριαδικών Θεών που απεκαλύφθη εν προσώπο Ιησού Χριστού. Θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Τετάρτη.